Κοντά μα είναι ο κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητή. Καλή σα τι κάνετε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Καλή σας πω, εβδομάδα, αλλά. Έχω ένα σοκ εγώ και εγώ με τι τιμέ, γιατί είναι. Ναι. Και δεν θα σταματήσω. Και δεν θα σταματήσω. Τι ναι. νοείτε ότι δεν θα σταματήσω. Το, το, δε το, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, που μετράω oh, κάθε μέρα oh, ναι. την ναι. προημερησία τιμή, ναι. Ναι. από τα 81 που ήταν 31 Μαου, ναι. ναι. Είναι κοντά στα 100 ευρώ. Δηλαδή, Είστε... μια ακόμα επιπλέον. το πρώτο δεκαήμερο το... του Ιουνίου έχουμε μια αύξηση της τη τάξη του 20-25%. Τι μας α, λέτε α, τώρα, ε... κύριε Βασίλη. Τα οποία τα πράσινα τιμολόγια θα τη δουν τον επόμενο μήνα. Ναι, τον... Αν συνεχίσει να καταγράφει. Ναι, ναι, εννοείται. Λοιπόν, οι... Δεν βρισκόμαστε... μπήκαμε στο πράσινο τιμολόγιο για καλύτερα. Ε... Ή όχι. Κάνω Κοιτάξτε, το πράσινο τιμολόγιο είναι ένα κειμενόμενο τιμολόγιο yeah. που είναι εκτεθειμένο στι χρηματιστηριακέ διακοιμάνσει μέσω του μηχανισμού διακύμανση των ρητρών αναπροσαρμογή. Yeah. Αν η τιμή εκαθάριση των προηγούμενων μηνών είναι υψηλά, θα πληρώνουμε και ψηλά και το yeah, ρεύμα. Έχω πρόταση βέβαια εδώ να πω στου τι στους θεατές, την να κάνουμε για να κλειτώσουμε αυτό, αυτή την ανατομή. Ναι. Ναι, για αυτό, αυτό. Η Άννα τη βλέπετε. Δεν την βλέπετε, έχω αρχίσει. Μάλλον με τη βεντάλια θα μείνω. Δεν θα ανοίξω τίποτα, σα πούμε. Επειδή το καλοκαίρι έχουμε αυξημένε κιλοβατόρε όλοι μα γιατί χρησιμοποιούμε τα κλιματισμό. Αυτό είναι γεγονό. Δεν υπάρχει σήμερα, πιστεύω, νοικοκυριό που να μην έχει ένα κλιματιστικό. Θεωρώ ότι μια καλή επιλογή, μια ορθή επιλογή είναι να φύγουμε από τα πράσινα και από τα κίτρινα τιμολόγια. Που δεν έχουμε πέναλτι, αποχωρούμε ανά πάσα στιγμή. Και να πάμε σε ένα μπλε σταθερό εξάμεινη διάρκεια που υπάρχουν εταιρείε που δίνουν κάτω από 9 λεπτά, 8,8, 8,9. Λιδώνει για 6 μήνε, διότι το καλοκαίρι, όπω έχω πει και έχω εκτιμήσει, θα έχουμε τσίμπημα κι άλλο στι τιμέ τη mm -hmm. κιλοβατόρα και από το Νοέμβριο βλέπει. Το μπλε είσαι κλειδωμένο μεν, αλλά είσαι κλειδωμένο χαμηλά. Είσαι χαμηλά, γιατί το 8,8 και το 8,9 είναι καλέ τιμέ. Ε, δηλαδή, δηλαδή θέλω να πω ότι. Να, Εντάξει, εγώ δεν Δεν θα έρθουν τα πάνω, και πάνω και κάτω. Και 6 στε... μήνες. Ναι. δεσμεύομαι και έξι μήνε. Ναι, δεσμεύεστε Αρχήν, για έξι μήνε. Αν για έξι μήνε, θα ναι. έρθουν ναι. και Τέλο Νοεμβρίου. Και μετά τέλο Νοεμβρίου που λύγει το εξάμεινο, βλέπουμε τι θα κάνουμε. Μακάρι να πάνε τα πράγματα καλά και Ωραία, λοιπόν τώρα. Καύσωνας σημαίνει ανάγκες κλιματισμού αυξημένες για περισσότερες ώρες και σε ώρε οι οποίε δεν είναι, δυστυχώ δεν είναι ώρε για αυτού οι οποίοι έχουν νυχτερινό ρεύμα, άρα είναι χαμηλή Επειδή παιδινά, το Υπουργείο Ενέργεια έχει, έχει αποφασίσει να μετακινήσει την ζώνη χαμηλή χρέωση των νυχτερινών ωρών στο τιμολόγιο των νυχτεριών. Όταν νυχτερινών, το κάνει μεσημέρι, κάποια Ναι, τότε θα δούμε. δούμε. Θα δούμε αλλά θα δούμε. μέχρι στιγμή είναι πρόβλημα. Έτσι. Για πάμε Πρέπει να δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε για να ελαφρύνουμε την τσέπη μα, να εκμεταλλευτούμε δηλαδή τι ωφέλει του παθητικού δροσισμού. Πάμε να δούμε. και τι κάρτε μα. Εδώ βλέπουμε κι εσεί. Μας αναλύεται. Λοιπόν, τι σημαίνει yeah. παθητικός δροσισμός. ο παθητικό δροσισμό. Ο παθητικό δροσισμό είναι ενέργειε που κάνουμε στο χώρο μα προκειμένου να μειώσουμε την κατανάλωση του ρεύματο από τη χρήση των κλιματιστικών. Mm. Παραδείγματο χάρη. Τι μεσημεριανέ ώρε, κατεβάζουμε τι τέντε ρολά, κλείνουμε παντζούρια παραθύρων μέχρι τη δύση του Ιουλίου. Δηλαδή, όσα λιάζονται, δηλαδή, ε, αυτά τα. Ε, όσα είναι στον ήλιο, δημιουργούμε. Δημι... Αντιμετωπίζουμε δημι... δημι... το σπίτι από την πλευρά αγίως, του. Δημι... Δηλαδή, σε κουφώματα που είναι σε νότιο-ανατολικό-νότιο-δυτικό προσανατολισμό, ανατολισμό, κοιταμε να τα προστατεύσουμε. Από... Επόμενη λοιπόν, κάρτα. Για πάμε να λοιπόν, δούμε το λοιπόν, δεύτερο. Το βράδυ. Για μια μισή ώρα, ή ακόμα και για δύο ώρε. Αν μπορούμε, καλό είναι βέβαια στα κουφώματα να έχουμε και σύντε για να μην μπαίνουν κουνούπια. Έτσι. Ε, να ανοίγουμε όλα τα κουφώματα, κυρίω τα διαμπερί, για να πετύχουμε ένα φυσικό δροσισμό, διότι με αυτό το πράγμα, ξέρετε, ο αέρα το βράδυ πέφτει η θερμοκρασία. Κάνει ρεύμα. Κάνει ρεύμα. Αλλά τι γίνεται, είναι πιο ψυχρό ο αέρα από τον αέρα που είναι μέσα εγκλωβισμένο στο σπίτι. Mm. Με αποτέλεσμα αυτή η, η πτώση τη θερμοκρασία να βοηθάει στο να εκτονώνεται το θερμικό φορτίο ε, που έχει συγκεντρωθεί όλη τη μέρα. Όχι, okay. βοηθάει λέτε προ αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, λοιπόν εδώ. με βράνες Κυρίω για τι εμπορικ, εμπορικ, εμπορικέ. Ε, mm. Ε, για τα εμπορικά κινητά. Είναι αυτό όταν έχουν μεγάλε τζαμαρίε. Δεν είναι... μπορεί να είναι... το κάνει ένα μαγαζί το οποίο έχει το βιτρίνα. Μπορείς, γιατί στη ναι. βιτρίνα. Εντάξει, θα σε σε γρα... Όχι, σε γραφεία εννοώ και τα λοιπά. Έτσι. Αλλά ακόμα και στο σπίτι, βέβαια με ένα συνδυασμό, επειδή θα μειωθεί ο φυσικό φωτισμό, καλό και είναι, το είναι το να αλλάξουμε όλου του σημαντικού μα λαμπτήρε που έχουμε και να βάλουμε LED. Διότι με τα LED πετυχαίνουν και κάτι άλλο. Επειδή δεν παράγουν θερμότητα, όπως οι λάμπες στο Ριο, είναι σημαντικοί λαμπτήρε, λαμπτήρες, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το βράδυ, όταν λειτουργεί το κλιματιστικό, να μην παραλαμβάνει και το φορτίο από τα φωτιστικά. Το θερμικό φορτίο. Να μην ζεσταίνει περισσότερο την ατμόσφαιρα, το περιβάλλον. Πολύ σημαντικό και αυτό. Για πάμε στην επόμενη. Εδώ, γεμίζουμε τις βεράντες μας με γλάστρες από παχύφυλλα φυτά για να βοηθήσουμε την αδιαβατική ψήξη. Τι σημαίνει εδώ. Τι. Όταν εσύ στην βεράντα σου βάλεις παχύφυλλα φυτά, ναι. ακόμα και αρχίσει. Βοηθήστε μα λίγο παχύφυλλα. Ε, που έχουν παχιά πλατιά πλατια φύλλα. Ναι. Ναι. Πλατιά φύλλα. Ναι μεγάλα. ναι, μεγάλα φύλλα. Αυτό ουσιαστικά δημιουργεί ένα, θα έλεγα ε, τείχο προστασία λειτουργεί, α πούμε, και σαν μονοτικό, διότι τα, το, τα φυτά ουσιαστικά τι κάνουν. Απο, ε, απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία, δεν την αντανακλούν και δεν την εκπέμπουν. Με αποτέλεσμα να λειτουργεί σαν ένα τείχο προστασία για ναι. το ακίνητο σαν ένα μονοτικό. Ναι. Δηλαδή, σαν να έχει βάλει στον τείχο σου ένα μονοτικό. Μάλιστα. Άρα, με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε ε, ε, περαιτέρω το, ναι. την ναι. Κάνουμε και αυτό, λοιπόν, λέτε. Ναι, ναι. πάμε. Λοιπόν. Αυτό που κάνανε οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες το μας. Τα δεν τι θα κάνω εδώ εγώ. Λοιπόν, δεν είπαμε ότι θα βάζουμε Σίτα, Αν είπες το παλιού, να μην κάνεις να μην Ε, μα τώρα βγω, αυτό. Λοιπόν, λοιπόν θα... καταβρέχουμε <laughs> τις απογευματινές ώρες τις βεράντες μας, γιατί όταν τις καταβρέξουμε με νερό, επειδή το θερμικό φορτίο έχει συγκεντρωθεί σε όλα τα δομικά στοιχεία του σπιτιού, Φλάκα εξατμίζεται και εξατμίζεται και προσέξτε και ο ζεστό αέρα που εισέρχεται μέσα στο σπίτι έχει χαμηλότερη θερμοκρασία λόγω του ότι εισρέει και η δροσιά το, από, το υδροσιά νερό. Υδροσιά από το νερό. Ακριβώς. Άρα λοιπόν και αυτό θεωρώ είναι ένα μέτρο το οποίο είναι εύκολο, δεν είναι κάτι σε μπαλκόνι. Κάτι γιαγιάδε που βγαίνανε και βρέχαν τι αυλέ. Αυτά που κάνανε παλιά οι πολλά πράγματα. Δεν ήταν. Τώρα θα πούμε και για τον όπως, ενεργητικό όπως δροσίσμα. Ήταν, ο... Μόνο ήταν. Ό, όπως μόνο και προ... χρήσιμα και Όπως σημαντικά. και ο προσανατολισμός των σπιτιών, δηλαδή... Το να βρίσκεται η μια πλευρά του σπιτιού πάντα σε σκιά, ε, σε αντίθεση με την άλλη που ήταν στον ήλιο, δημιουργεί από μόνο το ένα, αν ανοίξει τα απέναντι παράθυρα, ε, ένα ρεύμα. μα. οι παππούδε μα είχαν να κάνει το σπίτι air condition Δεν βάζανε εργοστάσια, δεν είχαν λοιπόν, εργοστάσια. Λοιπόν, πάμε να δούμε Φέρα. και το άλλο ένα. Ποτέ δεν βάζουμε κλιματιστικά κοντά σε συσκευέ που παράγουν θερμότητα. Mm. Δεν πάνε να βάλει ένα κλιματιστικό δίπλα σε ένα φούρνο, σε μια μαγειρική συσκευή. Mm που εκπέμπει θερμότητα, κοιτάμε να είναι σε χώρου πιο ουδέτερου. Και γενικά τα εξωτερικά μηχανήματα, να πούμε, καλό είναι να μπαίνουν σε σκιασμένου χώρου. Αυτά φέρουν πολύ ζέστη πάντω. Λοιπόν, ναι, πρέπει να μπαίνουν σε Ναι, η μονάδα, η μονάδα είναι σε Γιατί όταν είναι εκτεθειμένα στην ηλιακή εκτινοβολία, πέφτει η απόδοση του κλιματιστικού. Α. Λοιπόν, αν μπορούμε. Να είναι ο πιο ο, η πιο ενδεδειγμένη θέση είναι στα, σε βορεινά τμήματα του σπιτιού, που δεν... Και πρέπει να Όταν είναι ψηλά η μονάδα ή κάτω. Όχι, δεν έχει σημασία δεν είναι, αν είναι δεν, δεν είτε ρόλο. κάτω, απλά να μην είναι άμεσα εκτεθειμένη στον το ήλιο. 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 Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα... τα, τα α, α, είπαμε, πριν το είπαμε για τους, για τους Λαμπτήρες. Πάμε λαπτήρες να Λάζουμε δούμε τι μπορούμε λες. να κάνουμε. Αυτά είναι τα ωφέλη του παθητικού δροσισμού. Εδώ πάμε τώρα, ενεργητικά. Εδώ. Θα πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη μας σε ένα γενικό κανόνα. Ποιο είναι ο γενικός κανόνας για να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων στην τσέπη μας από τη χρήση των κλιματιστικών. Έτσι ναι. Θα πρέπει η διαφορά θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος και ζώους, να μην υπερβαίνει τους 10-12 βαθμούς. Δηλαδή, εάν έξω έχει 36 βαθμούς μέχρι 26 βαθμούς είναι it's ok για να λειτουργεί σε οικονομική ε, ναι, κατάσταση. Αλλά, κατάσταση. Ό, πέρα πέρα ξέρετε τι γίνεται εδώ. Τώρα να πάμε στους 40 και στους 40. Μισό, θα, και θα έκανε, πούμε έκανε, και εκεί. Θα πούμε κρίσιμα. τι θα κάνουμε. <στά> θα πούμε και δε, λοιπόν, για κάθε ένα βαθμό κάτω από τους 26, για κάθε ένα βαθμό κάτω από τους 26, <στά> <στά> από τους 26 Επιβαρύνεται η κατανάλωση του κλιματισμού κατά 8 έω 10%. Δηλαδή, το να πα από το 26 να σε το στο μπορεί δηλαδή να έχει και 30% επιπλέον κατανάλωση ρεύματος. Α, δεν αυτό το είναι λογαριασμός. Ω, βέβαια, 30% δεν το συζητάμε. Εάν φτάσει η θερμοκρασία πάνω από τους 38-40, θα κάνουμε αυτό εδώ πέρα. Θα χρησιμοποιήσουμε ταυτόχρονα ένα, με το κλιματιστικό έναν αριστερόστροφο ανεμιστήρα οροφή, διότι όταν θα περιστρέφεται ο ανεμιστήρας αριστερόστροφα, έτσι, τι κάνει. Ανα, ανασηκώνει το βαρύ αέρα από κάτω. Ναι. Που um, είναι ψυχρό και το φαίνει προ τα. Οπότε εσύ έχει την αίσθηση ότι η θερμοκρασία δεν είναι, α πούμε, 28 βαθμού, αλλά είναι 25 βαθμού. Τρει βαθμού κάτω. Και πρέπει να είναι αριστερόστροφο. Μην με πάτε σε πολιτική τέτοια. Δηλαδή, όχι, δεν είναι πολιτική. Επειδή το τονίσατε κιόλα. άμα πάω σε ένα κατάστημα και του πω. Θέλω έναν αριστερόστροφο ανεμιστήρα. Ναι, συνήθω φύ... τώρα έχουν με δύο και αριστερόστροφο και δεν. Με... Δεν θα με κοιτάξουν περίεργα. Όχι, όχι. Θα <σχερ> καταλάβουν. <σχερ> <σχερ> λοιπόν, ακούστε λίγο. Ο οι ανανεστήρε σήμερα έχουν και λειτουργία αριστερόστροφη και δεξιόστροφη. Η δεξιόστροφη χρησιμοποιείται το χειμώνα για να κάνουν το ανάποδο. Δηλαδή ε. την ώρα που γυρνάει η δεξιά συμπιέζει το ζεστό αέρα που έχει ανέβει στο mm -hmm. ταβάνι προ τα κάτω. Μάλιστα. Οπότε ε, ε, έχει δύο λειτουργίε. εδώ, εδώ τώρα έχουμε εδώ. ένα ζήτημα. Εδώ, εδώ, εδώ είναι οι τιμέ. Εδώ αφού είναι. είναι τον Ιούνιο του 2023 με μέση τιμή 13,36 ευρώ που ήταν τότε το κειμενόμενο. Δεν υπήρχε πράσινο τιμολόγιο, το κειμενόμενο τιμολόγιο. Η κατανάλωση σε ένα παλιό κλιματιστικό για 12 ώρες λειτουργία, ένα εννιάρι δηλαδή, είναι 430 κιλοβατόρες το μήνα. Αυτό σημαίνει 57, περίπου 57,5 ευρώ. Τι mm -hmm. κλιματιστικό είναι αυτό, εννιάρι? Εννιάρι παλιάς τεχνολογίας σήμερα που μιλάμε, με μέση τιμή όπως ξέρετε είναι τα 15,05 ναι, ναι. αυτό γι, ε, μας Άι. κάνει 64,71 ευρώ είναι 7 ευρώ επάνω, 12% πάνω Ναι. Σε, Α. Σχέση με πέρσι. σε σχέση με πέρσι το ίδιο κλιματιστικό το ίδιο κλιματιστικό Αύξησε. Ναι. ναι, πάμε όμως, επειδή τώρα καλό είναι να πετάξουμε τα παλιά κλιματιστικά και να πάμε να αγοράσουμε κάποιο inverter καινούρια και τεχνολογία. τεχνολογίας βλέπετε τεράστια η διαφορά συγγνώμη, από, από 64 είναι στα 36 ευρώ πέφτει αυτή... Κατευθείαν η αξία του Ναι, ναι, που ναι, ναι. ναι, ναι, Εντάξει, είναι πολύ ναι. μεγάλο ο ρεύματο. 55% εξοικονόμηση. Απόσβεση, απόσβεση θα, θα, κάν... θα κάνει σε βάθο πολλών ετών. Να, αλλά αλλά κοιτάξτε, κερδίζει. Όχι, δεν κάνετε πο... μισό λεπτό. Δεν θα κάνετε πολύ με... πολλό βάθμο. Το όχι. Το μήνα είναι. Γιατί, Γιατί μισό λεπτό. Ε... Ένα κλιματιστικό που κάνει 400 ευρώ, 9.000. 400 μικρό. ευρώ τώρα. Όχι, βρίσκουμε με ε, ε, ε... Ναι, για πείτε. Λοιπόν, 400 ευρώ, αυτό θα κάνει σε 5 χρόνια απόσβεση. Πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια. Είναι Εντάξει, 5 αλλά... χρόνια. Ναι, αλλά θα έχει όμω ένα. Τα 400 θα τα δώσει τώρα. Όμως. Θα μπορέσει να μειώσει λιγάκι την τιμή όμω. Αυτό είναι που κοιτά. Λε να αγοράσω κάτι Είναι δύσκολε οι ασκήσει. Δύσκολε οι ασκήσει και, και, πρέπει να βάζουμε διαθέτει. και το χέρι μα λίγο στην τσέπη. Ε... Ε... Αυτό είναι, κύριε Αλλά κύριε. γι' αυτό θα κοιτάξουμε να επωφεληθούμε από τα ωφέλη του παθητικού δροσισμού. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε Α, να κάνουμε για να γλιτώσουμε κανένα ευρώ. Σα ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ.